you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Don't you? Don't you wish your girlfriend was raw like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Don't you? Καλησπέρα. Να σε φιλήσω. Καλώς σας βρίσκω. Καλώς μας βρίσκεις. Λίγο διαφορετικούς, αλλά μας βρίσκεις. Σας αυτό... βρίσκω, βασικό. Αυτό έχει σημασία. Σου λείψε η πασαρέλα. Δεν μου έλειψε και πολύ, θα στο πω. Όχι, να μην σε τοποθετήσω στο αστέρι. Άντε, βάλε με. Καλούν το αστέρι. Εκεί. Πού είναι το αστέρι, εκεί, εκεί να πάω δηλαδή. Εκεί. Εδώ δεν έχω εγώ. Δεν το θέλω. Με έχουν αδικήσει. Με αγχώνει. Σε αγχώνει. Με αγχώνει. Έχει έρθει μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για μας. Είναι ο τελικός. Εσύ τέτοια μέρα, όχι Φεβρουάριο, λίγο νωρίτερα, ήσουν σε αυτή τη θέση. Ήταν πολύ ιδιαίτερη μέρα για μας. Ήμασταν όλες πάρα πολύ συγκινημένες. Και δεν τελείωνε όλο αυτό το ταξίδι. Και ποια θα πίστευες ότι... Ήταν λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα. Από τη μία στενοχωριόμασταν, από την άλλη χαιρόμασταν που τελείωνε. Υπήρχε μια ανακούφιση. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Αλεξάνδρα, την αγαπούσες πολύ τη μόδα πριν ασχοληθείς με το παιχνίδι. Μέσα από το My Style Rocks κατάλαβες ότι αυτός είναι ένα μονοπάτι που θες να εξερευνήσεις κι άλλο. Γιατί είδαμε, σε βλέπω πολύ ενεργή μετά από το παιχνίδι σε πάρα πολλά κομμάτια. Και στη δουλειά μου και στο Instagram παντού. Γενικά μου άρεσε ανέκαθεν η μόδα. Αλλά το παιχνίδι με βοήθησε λίγο να το εξελίξω. Ήμουν λίγο πιο basic. Κύριε Κουδουνάρη. Να ξέρεις ότι σε παρακολουθούσα πάρα πολύ. Ναι. Ήσουν από τις αγαπημένες μου. Και εσύ από τις αγαπημένες μου. Α, ευχαριστώ. Δηλαδή, είχα δύο-τρεις που δεν τις έχανα. Μας έβλεπες, με... Ναι, σας έβλεπα. Τα καταφέραμε. Και έχω να πω και στα κορίτσια να μην αγχώνονται. Γιατί όποια και να είναι νικήτρια, από τη στιγμή που έχουν φτάσει στο τελικό, είναι όλες νικήτριες. Και σημασία έχει πορεία μετά το παιχνίδι. Δηλαδή, δεν παίζει τόσο ρόλο ποια θα βγει πρώτη. Σημασία έχει τι θα κάνετε μετά. Το μαγαζί σου πώς πάει, το ιντερνετικό μαγαζί σου. Το μαγαζί ήταν ιντερνετικό, τώρα εδώ και δύο μήνες είναι πλέον και υπάρχει ένα showroom στο κέντρο. Α. Όπου έρχονται τα κορίτσια μου, επισκέπτονται, βλέπουν τα ρούχα, γνωριζόμαστε. Και πάει πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Να σου ευχηθούμε κιόλας να ζήσετε, γιατί μετά το παιχνίδι παντρεύτηκες. Κατευθείαν, τα έκανε όλα μέσα σε ένα χρόνο. Όλα, μια χαρά. Μια χαρά σου πήγε το παιχνίδι. Πρόλαβα. Και μαγιό δικά σου. Και να μα φτιάξει κάτι. Εννοείται. Αν συνεχίζαμε κι άλλο, θα έδινε στα κορίτσια κανένα μαγιό. Έχω στο μυαλό μου, θα σου δώσω. Ετοιμάσου. Λοιπόν, πώς βλέπεις τους κριτές μας? Υπέροχη. Ο Στέλιος σου λείψε? Ο Στέλιος ήταν αγαπημένος μου και πέρσι, το είχα πει. Ήταν αγαπημένος μου. Με τους άλλους δεν τα έχετε πει. Δημήτρη μου. Τους γνώρισα. Τη βλέπεις, έβαλε τα γυαλιά γιατί, για να τη βλέπεις καλύτερα. Με τη λάδι και έρχεται, ξέρει. Λοιπόν, η θέση σου είναι δίπλα στο Δημήτρη. Okay. Προσεκτικά κιόλας. Προσεκτικά, εντάξει. Γιατί. Είναι λίγο. Παντρεμένο κορίτσι. Παντρεμένο κορίτσι, ντροπή. Έχει ο Δημήτρη το προσεκτικά και εγώ νόμιζα για τα σκαλιά.